Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή Europe Today. Μαζί μας σήμερα ο Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα. Θέματα της επικαιρότητας, θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δεκαετίες επίσης. Να αρχίσουμε όμως με την επικαιρότητα. Έχουμε την υπογραφή της Γαλλο-Ελληνικής Συμμαχίας. Αυτής της συμφωνίας. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Ναι, κοιτάξτε, επειδή ακούγονται πολλά και με πολλές τυμπανοκρουσίες υποδέχτηκαν οι κυβερνήσεις και της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει μια κοινή στρατηγική στην αντίληψη αυτή, ότι επί της ουσίας μέσα από αυτή τη συμφωνία αναβαθμίζεται η ισχύς, η στρατιωτική υπεροπλία απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε να πούμε ότι είναι υπερφύαλες αυτές οι εκτιμήσεις και εκτός τόπου και χρόνου, και το λέμε αυτό με πλήρη γνώση, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι οι εξοπλισμοί είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Και είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο γιατί, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα μιλάμε για εξοπλισμούς οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Και το λέμε αυτό γιατί το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας σχετικά με την αναβάθμιση των F-16 της Ελλάδας έλεγε ότι αυτά θα εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα των F-16, των αναβαθμισμένων, με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έβαζε το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για την αναβάθμιση των F-16. Επίσης, ένα στοιχείο είναι ότι, ξέρετε, αυτά υπόθηκαν πόσα για τα Ραφάλ. Ότι θωρακίζεται η άμυνα της Ελλάδας. Είναι έτσι όταν, για παράδειγμα, πρόσφατα έγινε άσκηση της Τουρκίας με το Κατάρ με 35 Ραφάλ. Τα λέμε αυτά γιατί όποιο πρόγραμμα και να υπάρξει με βάση την Ελληνογαλλική Συμφωνία, επί της ουσίας θα υπάρξει άλλο ένα βήμα από την Τουρκία. Η S-400, για παράδειγμα. Ήδη ο κύριος Ερντογάν πήγε στη Ρωσία και προχωράει τέτοιου είδους συμφωνίες. Άρα λοιπόν, τι λέμε, ότι αυτές οι συμμαχίες και με τη Γαλλία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με το Ισραήλ, είναι συμφωνίες που βάζουν πιο βαθιά τη χώρα, την Ελλάδα εμπροκειμένης, αλλά αντίστοιχα σχήματα ακολουθεί και η Κύπρος και η κυβέρνηση της Κύπρου. Βάζουν σε ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή τη χώρα μας, την Ελλάδα, για παράδειγμα συγκεκριμένα, σε τέτοιους ανταγωνισμούς με την Τουρκία. Ναι. Άρα λοιπόν υποτίθεται πας να κλείσεις το θέμα της άμυνας και μπλέκεσαι σε πιο επιθετικούς σχεδιασμούς που είναι ένας διαρκής μήλος ο οποίος γυρίζει και υπάρχουν νέα επεισόδια. Και αυτά τα λέμε γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι σύμμαχοι αυτοί οι περιβόητοι τις κρίσιμες ώρες είναι κάτω από τη μύτη τους οι προκλήσεις και η επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας. Ναι, κύριε Παπαδάκη. Για παράδειγμα, να σας κλείσω μόνο με αυτό, ότι είχαμε το άνοιγμα των Βαροσίων με εκοφαντική σιωπή όλων. Ή είχαμε, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο κιόλας, στα ανατολικά της Κρήτης, παρενοχλήσεις από τουρκικά σκάφη. Σε εξορίξεις που γίνονται, σε ερευνητικές δραστηριότητες που γίνονται. Άρα, ναι, λοιπόν, έχεις αυτή την πραγματικότητα που χρειάζεται να δούμε ποιος πραγματικά κερδίζει από αυτές τις συμφωνίες. Πάντως, όχι ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε οι λαοί της περιοχής. Ναι, κύριε Παπαδάκη, το ΚΚΕ ποτέ δεν αρνήθηκε την στράτευση. Ποτέ δεν αρνήθηκε την άμυνα της χώρας. Όμως, σε αυτήν την περίοδο και με αυτά που μας λέτε, είναι σαν να λέτε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται.
Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν θα εξοπλίζεται για τις δικές της ανάγκες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας βάλω άλλη μια... Την ίδια περίοδο που η Γαλλία υπέγραφε τη συμφωνία με την Ελλάδα, ο Υπουργός Εμπορίου, Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας βρισκόταν στην Τουρκία για την έκτη σύνοδο Γαλλίας και Τουρκίας για εμπορικές συμφωνίες. Τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να υπάρξει, επειδή έχουμε ζήσει πια, υπάρχει μια πείρα. Υπάρχουν αλλεπάλληλες σύνοδοι κορφής, οι οποίοι μετά προσπαθούσαν τα αστικά κόμματα να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και επειδή λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία που θριαμβολογεί, το ΣΥΡΙΖΑ που λέει είναι μια ορθή συμφωνία και τη στηρίζουμε, παρότι τώρα το γυρνάει και λέει ότι θα καταψηφίσει αν... Και θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα τις αποστολές στρατιωτικές εκτός συνόρων και λέει για το Μάλι. Μα το περιβόητο άρθρο 2 της συμφωνίας που λέει για την στήριξη της στρατιωτικής σε περίπτωση επεισοδίου κτλ. Γίνεται με γνώμονα κυρίως την στήριξη της Ελλάδας με στρατό στο Μάλι και σε άλλες αποστολές της Γαλλίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Παπαδάκη, όταν ήδη οι στρατιωτικοί ζητάνε εξοπλισμών για να ανακάψουν την επιθετικότητα της Τουρκίας, το ΚΚΕ τι προτείνει? Ναι, εμείς λέμε ότι πάνω σε αυτές τις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι το πρόβλημα. Και οποιοδήποτε εξοπλισμοί και κούρσα θα οδηγήσουν τους λαούς να σφάζονται για συμφέροντα των υπεριαλιστών. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχεις, μια επιθετικότητα η οποία μπορείς να την αναχαιτήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι εξοπλίζουν, τι γίνεται τώρα, τι υπάρχει? Υπάρχει μια στρατιωτική συμφωνία δύο μελών του ΝΑΤΟ, υποτίθεται, δεν το ομολογούν, αλλά για να απαντήσουν σε ένα τρίτο μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό και μόνο αποκαλύπτει το χαρακτήρα της συμμαχίας, της λυκοσυμμαχίας αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πολύ περισσότερο που έχουμε πείρα από το ρόλο του ΝΑΤΟ στην εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Όλα αυτά τα χρόνια, 46 χρόνια έχουν περάσει και υπάρχει μια πραγματικότητα. Και πρέπει να βγάλουμε πείρα εάν αυτές οι συμμαχίες και οι συμφωνίες τελικά είναι προς την άμυνα της χώρας, προς τα συμφέροντα του λαού ή τελικά τον εμπλέκουν σε βαθύτερες περιπέτειες, σε πιο επικίνδυνους σχεδιασμούς που δρομολογούν είτε, γιατί ξέρετε, η αποτροπή μπορεί να έχεις μια συμφωνία η οποία να αποτρέψει μια πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, να τα βρουν δηλαδή είτε στη Χάγη είτε αλλού, και μετά να έχεις ακριβώς, επειδή θα αφήσει ουρές αυτή η κατάσταση, νέα πυροδότηση της κατάστασης. Άρα εμείς λέμε ότι οι λαοί πάνω σε αυτή την κατάσταση που τα μονοπόλια ελέγχουν την περιοχή, μοιράζουν οικόπεδα, μοιράζουν τον ενεργειακό πλούτο, ο λαός μας πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, πρέπει να έχει στόχο του να ξυλώσει αυτές τις συμφωνίες και τις βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα από Αμερικάνους και ΝΑΤΟ, και από ό,τι φαίνεται η συμφωνία αυτή έχει και ουρές που μπορούν να εμφανιστούν και γαλλικές βάσεις για να πατήσει στην ευρύτερη περιοχή, να διδαχθούμε από την πείρα του Αφγανιστάν και των στρατιωτικών αποστολών που οδηγούν τέτοιες συμφωνίες, γιατί είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ τάισμα ξένων στρατών που πήγαν στο Αφγανιστάν και είδαμε τα αποτελέσματα για τους λαούς, που φέραν προσφυγιά που την βιώνουν όλοι οι λαοί της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν βγαίνουν συμπεράσματα ότι δεν μπορεί να είναι ασφαλής ο λαός επειδή πουλάνε όπλα ημέν στους δε και βρίσκει ο καθένας και αναβαθμίζει κάθε φορά. Να το εντάξουμε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ναι. Μήπως αυτή η συμφωνία να είναι ένα βήμα προς αυτό που ονομάζουμε Ευρωστρατό?
Εμείς η θέση του ΚΚΕ. Το εκφράσαμε πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχει μια πανσπερμία σχημάτων που δουλεύονται ταυτόχρονα. Είναι υπέσκοτα σχήματα, στρατιωτικοί σχηματισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευέλικτων μονάδων κτλ. Είναι τώρα η συζήτηση περί Ευρωστρατού. Και αυτά όλα έγιναν μετά το Αφγανιστάν, μετά από, δηλαδή, από 20 χρόνια αποστολών στο εξωτερικό. Όχι μόνο, δηλαδή, που λέγανε ότι θα βγάλουν συμπεράσματα και δήθεν απέτυχε η ιστορία στο Αφγανιστάν. Ίσα-ίσα εντείνουν τους ανταγωνισμούς, και αυτό γίνεται γιατί και η Γαλλία έχει δικό της ξεχωριστό σχήμα 11 κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, στρατιωτική πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται και η Ελλάδα. Και το λέμε λοιπόν αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να μην αφήσει κενό χώρο να παίζουν μόνο ΗΠΑ και Κίνα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που έχει στραφεί κυρίως στο νότιο ειρηνικό, στον Ινδοειρηνικό, αλλά έχουν στόχο ταυτόχρονα να διεκδικήσουν μερίδια αγορών, μερίδια χωρών για προσδιείσδυση, και τα ευρωπαϊκά κεφάλαια να βρουν διέξοδο για να κερδοφορήσουν. Απέναντι σε αυτό οι λαοί τι συμφέρον έχουν να πάνε στο Μάλι, στο Τσάντ, στην Κεντροαφρικάνικη Δημοκρατία, όπου υπάρχουν στρατοί και της Γαλλίας ή βάσεις που έχει σε 11 χώρες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δείχνει ακριβώς ότι σήμερα χρειάζεται να ενταθεί πάλι απέναντι στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, απέναντι σε αυτές τις συμφωνίες που είναι πολύ επικίνδυνες, που ανεβάζουν την κλιμάκωση και τους ανταγωνισμούς, που βεβαίως θα απαντήσει και η Τουρκία, μετά θα ξαναυπάρξει απάντηση και ανταγωνισμοί, και την ίδια ώρα θα είναι δεδομένο το άδειασμα από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους υποτίθεται συμμάχους μας τις κρίσιμες ώρες, και υπάρχει πλούσια πείρα που νομίζουμε ότι σήμερα οι λαοί πρέπει να την αξιοποιήσουν. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τις ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας, για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές. Η δική σας τοποθέτηση όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Δεν μπορεί να λύσει, ξέρετε, το πρόβλημα κάποιος που το δημιούργησε με την πολιτική του και τη στρατηγική του. Να σας πω... Γιατί να μην μπορεί να το λύσει, αφού αυτός είναι στην εξουσία? Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, ξέρετε, δεν φύτρωσε η ακρίβεια ή η πολιτική αυτή της, με το ρεύμα που είναι πανάκριβο στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι πρώτο-δεύτερο στην Ευρώπη σε ακρίβεια. Αλλά υπήρξε μια διαδρομή, και η διαδρομή είναι η στρατηγική απελευθέρωσης της ενέργειας. Δηλαδή το να δοθεί μερίδιο στους ιδιωτικούς ομίλους να κερδοφορήσουν. Στην Ελλάδα τι είχαμε? Τη ΔΕΗ επί της ουσίας να χάνει και τα όποια υποτίθεται κρατικά χαρακτηριστικά που είχε, να σπάει στα τρία, δηλαδή δίκτυα, μεταφορά, διανομή, παραγωγή, μεταφορά και διανομή, να γίνονται τρεις εταιρείες και να μπαίνουν μέσα όμιλοι ιδιωτικοί, οι οποίοι κερδοφορήσαν ή θησαυρίσαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τι υπάρχει σήμερα? Η χώρα μας για πολλά χρόνια στην Ελλάδα υπήρχε υδροηλεκτρικά και λιγνίτης. Τελειώνουν με το λιγνίτη και τα υδροηλεκτρικά και πιάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα στοιχείο θα σας πω. 4 λεπτά την κιλοβατόρα έκανε ο λιγνίτης. Κάνει ο λιγνίτης. 4 Μάλιστα. λεπτά. 20 λεπτά κάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε δηλαδή για ένα τετραπλασιασμό της τιμής της ενέργειας λόγω της πράσινης μετάβασης. Ναι, μα μπορεί να μιλάει το ΚΚΕ, έναν κόμμα το οποίο ευαγγελίζεται μια νέα κοινωνία, μια κοινωνία όπου δεν θα βάζει μπροστά το κέρδος, αλλά θα βάζει μπροστά τον άνθρωπο, να μπαίνει εμπόδιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Προσέξτε, εμείς γενικά δεν είμαστε αφοριστικοί για καμιά μορφή ενέργειας. Όμως, εδώ έχεις το εξής. Έχεις, για παράδειγμα, να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν προκρίνει τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια? Ο λιγνίτης είναι στα 4 λεπτά, αλλά με το καπέλο που του βάζουν
οι φόροι και τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διοξίδιο του άνθρακα, επί της ουσίας εκτοξεύεται η τιμή του. Έτσι λοιπόν, εμείς ρωτάμε, γιατί δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν υδροελεκτρικά εργοστάσια? Μα η παραγωγή του λιγνίτη και των υδροελεκτρικών εργοστασίων έχει ένα μείον για τους ιδιωτικούς ομίλους, για τους μεγάλους ομίλους της ανεργίας. Είναι παραγωγική διαδικασία μεγάλης χρονικής κλίμακας, δηλαδή επενδύσεων 20ετίας, 30ετίας τουλάχιστον. Αυτό δεν συμφέρει το κεφάλαιο που θέλει να βγάλει γρήγορο χρήμα, να είναι ευέλικτο και να μην πάει σε τέτοιες λύσεις οι οποίες το εγκλωβίζουν και δημιουργούν δυσκολίες και δυσχέρειες για την κερδοφορία του. Γι' αυτό επιλέγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία είναι εξασφαλισμένο χρήμα με επιδότηση που πληρώνουν οι λαοί και για μία μορφή ενέργειας η οποία, ξέρετε, όταν σταματήσει να... όταν έχει άπνοια δεν παράγει και ταυτόχρονα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και αποθήκευσης ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό που βάζουμε είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν εξελιχθεί σε μονοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτό, δημιουργούν μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος με σκάψιμο βουνών, με καταστροφή μεγάλων ορεινών όγκων πλούσιων σε χλωρίδα, σε πανίδα, σε ιστορική πολιτιστική κληρονομιά που έχουν μια σειρά χώροι. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται επίσης και με μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια και οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Εύβοια και αλλού στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντίστοιχα, αλλά στην Ελλάδα, στην Εύβοια που κάει και η μισή Εύβοια ήταν επί της ουσίας η σχεδιαζόμενη μπαταρία της Ελλάδας, η Εύβοια με το σκεπτικό ότι θα φιλοξενήσει εκεί ανεμογεννήτριες. Συγγνώμη, στο δημόσιο λόγο όλα αυτά χαρακτηρίζονται από κυβερνητικούς κύκλους στην Ελλάδα, το ακούσαμε και μέσω μαζικής ενημέρωσης, ως συνωμοσιολογίες. Εντάξει, εμείς λέμε ότι υπάρχουν τα σχέδια αυτά. Υπήρχαν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί να υπάρχουν τέτοιου είδους επενδύσεις και εκεί και αλλού. Άρα εσείς λέτε ότι εκεί που κάει και δεν θα γίνει ξανά δάσος. Κοιτάξτε, στην Εύβοια, π.χ. Ξέρετε τι θα γίνει. Αυτό που ανοίγει λέει η κυβέρνηση, που λέει ότι πλέον είναι παροχημένο, λέει, εμείς να αναδασώνουμε το κράτος, να παίρνει την ευθύνη αναδάσωσης των καμένων. Και αυτό θα γίνεται από τους ιδιώτες. Θα είναι, λέει, ανάδοχοι, δηλαδή θα παίρνουν υπό τη σκέπη τους συγκεκριμένα φιλέτα τα οποία εκτιμούν και διασταυρώνονται με δικά τους επιχειρηματικά σχέδια, θα επενδύουν και ταυτόχρονα με την αναδάσωση θα είναι η αναδάσωση των ντεκόρ των επενδύσεων που θα κάνουν και θα παίρνουν και τις πράσινες επιδοτήσεις από πάνω και θα είναι και φιλάνθρωποι και θα θησαυρίζουν ταυτόχρονα και ο λαός θα ακούει τα μεγάλα λόγια περί πράσινης ανάπτυξης, μάλιστα, με φόντο τα καμένα και ρωτάμε αυτοί που αφήσαν ανυπεράσπιστα, που έχουν πολιτική προστασία που χρειάζεται να πάρεις αεροπλάνο να το φέρεις από τη Σουηδία για να σου έρθει στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτοί που περιμέναμε 4 μέρες την πρώτη δύναμη και ήρθε από την Κύπρο και από την 7η μέρα και μετά ήρθε κάποιο αεροπλάνο από άλλες περιοχές για να γίνει κατάσβεση μιας φωτιάς που θα έπρεπε να υπάρχει στόλος και δυνάμει σε κάθε χώρα. Γιατί είναι πραγματικά οπισθοδρόμηση. Σήμερα είναι οπισθοδρομικό να μιλάμε ότι θα γίνεται φωτιά και δεν θα υπάρχουν δυνάμεις, θα είναι γυμνές οι δυνάμεις και θα βγαίνει ο λαός με την κλάρα να σβήνει τη φωτιά και να περιμένει πότε θα ντουρθεί από την δύναμη το Rescue EU, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια δύναμη υποτίθεται να σώσει μετά από όταν θα έχουν καεί τα πάντα. Άρα εσείς λέτε να εφαρμοστεί πραγματικά το Rescue EU και να ενισχυθεί. Όχι, εμείς λέμε ότι το Rescue EU είναι ένας μηχανισμός ο οποίος διαιωνίζει τη φτώχεια σε κάθε κράτος μέλος. Γιατί ξεκινάει από το εξής. Επαρκές δεν είναι κανένα κράτος μέλος. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή και μέσα και υποδομές και αεροσκάφη και προσωπικό πάνω απ' όλα που να σβήνει φωτιές. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόληψη και οργανωμένο σχέδιο, αλλά θα υπάρχει ένας ρεφενές από αεροσκάφη τα οποία την κρίσιμη ώρα θα λείπουν,
ο λαός θα δίνει τη μάχη μόνος του με γυμνά χέρια, όπως αποδείχθηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και θα βασιλεύει, γιατί ξέρετε, κριτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κόστος όφελος. Δεν τους συμφέρει να έχουν τέτοιες συγκροτημένες δυνάμεις, γιατί είναι κόστος. Γιατί, για παράδειγμα, το να σβήσεις φωτιές, το να υπάρξουν αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμική θωράκιση κτλ. Είναι κόστος που δεν έχει με βάση αυτό που λένε κέρδος με το κομμάτι, κέρδος με το κεφάλι, με τον πελάτη. Δεν υπάρχουν αυτά την επόμενη μέρα των αντιπλημμυρικών, των αντισεισμικών. Αυτό είναι το κριτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα και εκεί θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Λοιπόν, το πρώτο και κύριον είναι μέσα στην Πράσινη Συμφωνία, είναι και αυτά που αναφέρατε. Είναι μέσα στην Πράσινη Συμφωνία και αντιπλημμυρικά έργα, το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διασύνδεση νησιών, εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, αντιπλημμυρικά έργα. Από την άλλη όμως κάνετε κριτική. Είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο. Να σας πω κάτι για τα αντιπλημμυρικά και τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν καθολικό χαρακτήρα αυτά τα μέτρα. Δηλαδή δεν κάθονται και να πούν τι ανάγκες έχει η χώρα σε αντιπλημμυρικά έργα συνολικά. Είναι αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεκινήσει αντιπλημμυρικά έργα κάνει μελέτη επικινδυνότητας. Δηλαδή ξεκινάει και έχει ένα κριτήριο. Πού υπάρχει κίνδυνος. Δεύτερον, πού διασταυρώνονται μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια που θα διακινδυνεύσουμε για πλημμύρες. Και έτσι αποφασίζει ορισμένα μόνο επιλεκτικά και πολύ λίγα αντιπλημμυρικά έργα, και αυτό είναι το κριτήριό της. Δεν έχει καθολικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο σε περιοχές που σε όλη την Ελλάδα, περιοχές όπως η Καρδίτσα, όπως η Κρήτη, που επανειλημμένα πλημμύρες και πλημμύρες, να σας βάλω παραδείγματα στην Ελλάδα, οι οποίες απλά δεν διασταυρώνονται με τα επιχειρηματικά κριτήρια, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρημοδοτεί μόνο συγκεκριμένα πολύ λίγα αντιπλημμυρικά. Τι επιδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή η ιερία γελάδα? Να πάμε ένα βήμα πίσω. Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Το ΚΚΕ είπε τις διαφωνίες του με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Παρουσιάζεται όμως και σε Ελλάδα και Κύπρο ως πραγματική μια ευκαιρία, έτσι ώστε να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής, να περιοριστούν οι ρήποι που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Το ένα κομμάτι με την Πράσινη Συμφωνία, το δεύτερο ψηφιακός μετασχηματισμός, όλη αυτή η ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης με την επαφή του με το κράτος, να μπουν οπτικές ίνες, δίκτυο 5G, να ψηφιοποιηθούν αρχεία, κοινωνικός και θεσμικός μετασχηματισμός. Όλα αυτά, γιατί εσείς έχετε τις αμφιβολίες σας? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν σήμερα, εδώ το βλέπουμε και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δει την ιστορία με τα νίκια. Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, κατασκευές και τα λοιπά. Έξυπνα σπίτια. Τι είναι αυτό που εκτοξεύει τις τιμές των ενοικίων και την ίδια ώρα είναι πανάκριβη η νέα κατοικία, η λαϊκή κατοικία? Είναι στη μέση το καπιταλιστικό κέρδος. Είναι στη μέση οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι όμιλοι. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τζάμπα γεύμα, αυτό, οι ίδιοι το λένε, ότι αυτά οι επιδοτήσεις που δίνονται σε πράσινες επενδύσεις θα πληρωθούν από το λαό με πράσινους φόρους, με ψηφιακούς φόρους, και κανένας δεν λέει, για παράδειγμα, να υπάρχουν και νέες τεχνολογίες και να υπάρχει δυνατότητα αυτές να εφαρμοστούν και να διευκολύνουν και τη ζωή μας. Όμως σήμερα έχεις μια πραγματικότητα που λέει ότι η ψηφιακή εξέλιξη ελάχιστα θα χρησιμοποιηθεί προς συμφέρον των εργαζομένων και περισσότερο θα εντείνει, για παράδειγμα, την εργοδοτική τρομοκρατία, την παρακολούθηση, το φακέλωμα, μια σειρά πλευρές οι οποίες και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε. Δηλαδή προληπτική παρακολούθηση των πάντων, από email, τηλέφωνα κτλ. Μέχρι, εμείς βάζουμε το θέμα ακριβώς, δηλαδή, ότι
Βεβαίως έχει πολλά, πολλά υπέρ η επιστήμη και η τεχνολογία, όμως αυτά τα τεχνολογικά άλματα που έχει κάνει η επιστήμη και η τεχνολογία δεν τα απολαμβάνει ο λαός μας. Και το βλέπουμε αυτό και σε μια σειρά. Ποιος μπορεί σήμερα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα σας λέω εγώ, εύκολα να αναβαθμίσει το σπίτι του ενεργειακά με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ επί της ουσίας είναι μια πάσα στους επιχειρηματικούς ομίλους για να μπορούν να έχουν ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία πάνω σε αυτό το κομμάτι των κατασκευών. Ναι, το όφελος όμως θα το έχει και ο λαός. Γιατί δεν θα είναι τόσο φουσκωμένος ο λογαριασμός του, γιατί θα ζει, ναι, σε έναν περιβάλλον το οποίο το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας, αλλά να το βλέπουμε το περιβάλλον και στην Εύβοια, να το βλέπουμε το περιβάλλον και στις πλημμύρες, να το βλέπουμε το περιβάλλον ότι έχει στην τεράστια μόλυνση των μεγάλων βιομηχανιών, οι οποίοι όχι μόνο δεν πληρώνουν τίποτα, επιδοτούνται και από πάνω, στην καύση των απορριμμάτων. Εκεί δεν μπαίνει φρένο, ναι, εκεί δεν μπαίνουν φόροι, φόροι πάνω στους ρήπους. Μπαίνει το λεγόμενο εμπόριο των ρήπων, ναι, πληρώνω για να ρηπαίνω. Για, ναι, να συνεχίζω να ρηπαίνω. Αυτό όμως είναι ασύφορο πλέον. Αυτό είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει εμπόριο ρήπων. Και λέει ότι ξέρεις, μπορείς να ρηπαίνεις αρκεί να πληρώνεις. Αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν τα κηρύγματα περί προστασίας του περιβάλλοντος είναι κυριολεκτικά προσχηματικά. Έχουν χαρακτήρα να προωθήσουν τη γραμμή του κεφαλαίου, γιατί αυτή τη στιγμή τι κρίνεται, να το πούμε καθαρά, είναι ένας πόλεμος νέων μορφών παραγωγής στη βιομηχανία, στις κατασκευές, παντού. Και ακριβώς μέσα από αυτή την ιστορία, αυτοί θα βγουν ωφελημένοι, οι μεγάλοι όμιλοι. Τώρα ο λαός θα συνεχίζει να ακριβοπληρώνει και ξέρετε θα έχει διπλό θα είναι το μαρτύριο. Απ' τη μια θα είναι το καρότο των επιδοτήσεων για να στοιχειωδώς να προσεγγίσεις τα πανάκριβα πράσινα και ψηφιακά προϊόντα, συσκευές, υπηρεσίες, γιατί αυτό ζούμε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι πανάκριβα θα επιδοτηθούν για να έχουν πελάτες οι μεγάλοι όμιλοι και θα επιδοτηθούν όχι καθ' ολοκληρία βεβαίως, θα κάνεις και πώς να το πω, μια υπέρβαση και εσύ για να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να ξεπουληθεί η εργατική λαϊκή οικογένεια την ίδια ώρα που θα επιδοτείται με τα δικά της λεφτά κιόλας. Ναι. Γιατί δεν θα τα πληρώσει άλλος. Ξέρετε, δεν είναι κάποια ένα δώρο. Χρήμα. Μα δεν υπάρχουν κρατικές όμως βιομηχανίες αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει ούτε Ντάτσια ούτε Λάντα. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχουν Ντάτσια και Λάντα και δεν υπάρχει κοινωνικοποιημένη οικονομία που λέμε εμείς, ναι, και υπάρχει αυτή η οικονομία του κέρδους, ακριβώς βιώνει αυτό το ένα μαρτύριο. Και το άλλο μαρτύριο είναι τα πρόστιμα και οι φόροι που θα πληρώνει σε περίπτωση παραβίασης των πράσινων προδιαγραφών και των ψηφιακών προδιαγραφών. Στη λογική να τελειώνουμε με τις παλιές χρήσεις και να πάμε στις καινούργιες πράσινες και ψηφιακές. Άρα, ναι, λοιπόν θα πληρώνει ο λαός και με τις επιδοτήσεις και με την ακρίβεια και και με τους φόρους με χίλιους δυο τρόπους αυτή τη στρατηγική και τη λεωφόρο που έχουν ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο και θα πληρώνει πολλαπλά για να κερδίζουν οι όμιλοι. Είναι λοιπόν, ενώ ζούμε σε μια εποχή τεράστιας επιστήμης, τεχνολογικής ανάπτυξης που θα μπορούσε ο λαός να δουλεύει λιγότερο, να αμείβεται περισσότερο, να έχει μια σειρά τεχνολογικές ανακαλύψεις και επιστημονικές και ψηφιακές, οι οποίες, τώρα να σας βάλω και ένα παράδειγμα, ναι, ψηφιακή τεχνολογία λέμε. Και βλέπουμε ότι αυτή κομματιάζεται και πωλείται και κάνει ένα κύκλο κερδοφορίας. Για παράδειγμα, είναι γνωστές οι τεχνολογικές ανακαλύψεις και πάρτε από το κινητό. Για παράδειγμα, τώρα ανακαλύφθηκε το αναδιπλούμενο κινητό. Αρκετό καιρό πριν. Όμως θα κάνει την κερδοφορία του, όπως έκανε πριν και η έχρωμη οθόνη, όπως ήταν πιο πριν οι πράσινες οθόνες. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι κάνει 10 βήματα η τεχνολογία. Αντί να την πάρεις την τεχνολογία και να έχει
η ήδη παραγμένη γνώση να είναι και ήδη τα παραγμένα επιτέγματα κτλ. Καθυστερεί. Η κοινωνικοποίηση της τεχνολογίας. Καθυστερεί, μπαίνει εμπόδιο, ποιο το κέρδος. Και σου λέει, πρώτα το ένα στάδιο. Θα μοσχοπουλήσω την έγχρωμη οθόνη. Μετά θα μοσχοπουλήσω το επόμενο βήμα, το 5G. Ναι. Δηλαδή είναι ακριβώς γιατί κριτήριο όλης της ανάπτυξης αυτής και της κερδοφορίας και της έρευνας και της επιστήμης είναι τι συμφέρει και τι βγάζει κέρδη και τι δεν βγάζει. Άρα... Γι' αυτό και σε άλλους κλάδους ατροφεί η έρευνα, ατροφεί για μια σειρά, είναι χαρακτηριστικό με την πανδημία. Γιατί από το 2016 είχαν σταματήσει οι έρευνες για ιούς, για εμβόλια κτλ. Γιατί δεν συνέφερε, δεν υπήρχε μεγάλη πελατεία εκείνη την περίοδο. Και κλήθηκε η ανθρωπότητα ξαφνικά το 19 να αντιμετωπίσει το ζήτημα του εμβολίου, που και αυτό δεν το είχαν κελιγμένο αν θα βγει ο ιός ή δεν θα είναι όπως με τον έμπολα που μοίραν με τα εμβόλια στα χέρια οι όμιλοι και ζημιωθήκανε, γιατί αυτή ήταν η πείρα. Άρα λοιπόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να βγει, ότι το καπιταλιστικό κέρδος, οι όμιλοι κοιτάνε τα κέρδη τους, οι λαϊκές ανάγκες θα καταπνίγονται, θα ασφιχτιούν, θα εγκλωβίζονται σε ένα σύστημα το οποίο μόνο με ανατροπή της καπιταλιστικής παραγωγής, με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, με κριτήριο της διευρυνόμενης λαϊκές ανάγκες, μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Διαβάζοντας για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, αναφέρεται ότι θα ξαναβρει η Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας το ίδιο επίπεδο με αυτά που είχε πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, ότι θα μετασχηματιστεί η οικονομία, όλα αυτά που εξαγγέλει η κυβέρνηση, ότι θα έρθουν πίσω το μισό εκατομμύριο brain drain, ναι, που ονομάζεται, που έχουν φύγει όλοι αυτοί οι επιστήμονες στο εξωτερικό, θα έρθει ξανά πίσω το μισό εκατομμύριο, ότι θα δώσει μια προοπτική στις ελληνικές επιχειρήσεις, φυσικά αν αξιοποιηθούν όλα αυτά και χτυπηθεί το ισοζύγιο πληρωμών και παράγονται στην Ελλάδα. Εσείς δεν βλέπετε ότι αυτά είναι κούφια λόγια? Καταρχήν και οι ίδιες εκτιμήσεις τους τέτοια τα... είναι προσεκτικοί. Παρά τις διακηρύξεις, οι προβλέψεις της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας δεν συμβαδίζουν με αυτές τις εκτιμήσεις τις υπερφύαλες, ότι θα πάμε... Εμείς δεν λέμε ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Ανάπτυξη καπιταλιστική θα υπάρξει. Και θα υπάρξει ανάλογα βέβαια και τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία της πανδημίας και μια σειρά άλλους παράγοντες. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Θα υπάρξει ανάπτυξη στις πλάτες των πολλών για να ωφεληθούν οι λίγοι. Για παράδειγμα, είναι ενδεικτική συζήτηση που έγινε και στην Ελλάδα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι γιατί υπήρξε και μια συζήτηση ότι θα ωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα η έννοια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για επιχειρήσεις με 250 εργαζόμενους τουλάχιστον, ναι, και με ένα τζίρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το μαγαζάκι του Κυριάννη, με το μικρομάγαζο, τον αυταπασχολούμενο που ζορίζεται να τα φέρει βόλτα. Και η κυβέρνηση ήταν και σαφής. Βγήκε ο υπουργός ο Γεωργιάδης και είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς, λέει, να έχεις σε μικρή επιχείρηση να είσαι αυταπασχολούμενος και να επιδοτηθείς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίες, λέει, συγχωνεύσεις, να γίνουν μεγάλοι δηλαδή, προκειμένου να πάρουν επιδοτήσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι και ένα ξεκαθάρισμα, μάλιστα, και για τους μικρούς. Και είναι μια προειδοποίηση ακριβώς, όπως Ταμείο Ανάκαμψης και για τους εργαζόμενους, πάνω απ' όλα σημαίνει νόμος Χατζηδάκη, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις απλήρωτες υπερορίες και τα αντεργατικά μέτρα που φέρανε, αλλά ξέρετε και επειδή μιλάμε για ψηφιακή οικονομία, μιλάμε για application κτλ. Η πείρα από τους εργαζόμενους στις ταχυδιανομές, τα e-food στην Ελλάδα, που ακριβώς το πνεύμα αυτό των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων, των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, και να πούμε εδώ ότι στην Ελλάδα ψήφισαν την έκθεση αυτή που έλεγε επί της ουσίας ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν ως αυταπασχολούμενοι
στην ταχυδιανομή. Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που το ΚΚΕ την καταψήφισε, όλοι οι υπόλοιποι την ψηφίσανε και ακριβώς βάζουμε το θέμα ότι οι εργαζόμενοι της Food έδωσαν μάθημα ότι με την αποφασιστική του στάση, με την απεργία, με την οργάνωσή του στο σωματείο διεκδίκησαν να έχουν συλλογική σύμβαση, να μην είναι αυταπασχολούμενοι, να μην είναι freelancers, να είναι εργαζόμενοι με δικαιώματα, να έχουν αορίστου χρόνου σύμβαση, και αυτή η κατάκτηση που είχαν είναι φάρος και οδηγός για τους εργαζόμενους συνολικά, που είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και της πανδημίας και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, αυτοί μπήκανε μπροστά και δώσαν τα πάντα σε κρίσιμες στιγμές με τα ελάχιστα μέτρα και τα πρωτόκολλα λάστιχο των κερδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, και μπορέσανε, ναι, και έχουν και καταγράψαν αυτή την επιτυχία που δείχνει ακριβώς τη δύναμη της ταξικής πάλης, τη δύναμη της οργάνωσης των εργαζομένων που είναι ακόμα αδοκίμαστη. Η ιστορία με το e-food ίσως ήταν η πρώτη ψηφιακή αντίσταση και αλληλεγγύη, γιατί εκτός από τον αγώνα των εργαζομένων, πολύ σωστά, και άλλοι εργαζόμενοι στο σπίτι με το να μην παραγγείλουν, έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Προφανώς. Και δείχνει ακριβώς τα μεγάλα περιθώρια θα ζήσουμε τέτοια πράγματα, παρότι υπάρχουν απεσιόδοξες προβλέψεις για το τι θα γίνει με τα ψηφιακά, πώς θα οργανώνονται οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι θα βρούνε τρόπο να αμφισβητήσουν αυτή τη σύγχρονη εργασιακή γαλέρα στο όνομα των ψηφιακών, της τηλεργασίας, που τελικά καταλήγει από το να είναι ευλογία οι νέες τεχνολογίες, να είναι κατάρα, ακριβώς γιατί μεσολαβεί το καπιταλιστικό κέρδος και δεν μπορεί αυτήν την ευλογία των νέων τεχνολογιών να την καρποθεί ο λαός. Η σχέση του ΚΚΕ με τα social media ποια είναι? Εμείς, κοιτάξτε, έχουμε όχι ατομική σχέση με τα social media, αλλά συλλογική. Το κόμμα μας έχει και λογαριασμό στο Twitter. Κάνουμε μια σειρά... Στο Facebook δεν έχετε ακόμα. Εντάξει. Και διαφορά, δηλαδή το Facebook. Δεν έχει... Κοιτάξτε να δείτε, επιλέγετε μια μορφή που είναι και η πιο, να πω, με την έννοια της πολιτικής αντιπαράθεσης και της συζήτησης που γίνεται στο Twitter. Αλλά δεν, εμείς βλέπουμε τη σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εδώ, επειδή είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο, μάλιστα, έχει σημασία το γεγονός ότι χρειάζεται να προστατευτεί ο λαός μας από την υπερβολική έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί το φακέλωμα είναι... μάλιστα προχθές βγήκαν νέα στοιχεία για το Facebook με νέες καταγγελίες που λένε για το ρόλο της και ότι κοιτάει την κερδοφορία της. Θα το συζητήσουμε σε μια επόμενη μας. Είναι θέμα που το ΚΚΕ έγκαιρα από νωρίς είχε προειδοποιήσει τους λαούς ότι φτάνει η κατάσταση, και για να μην βρεθούν με ψηφιακές αλυσίδες χρειάζεται, μάλιστα, να προστατευτούν και με συλλογικό τρόπο να παρεμβαίνουν, γιατί και εκεί είναι ένα πεδίο πάλης. Λοιπόν, κύριε Κώστα Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Europe Today. Χαρά μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια εκπομπή Europe Today έχει φτάσει στο τέλος της, εδώ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ, Σάκης Τηλιανού και όλη η ομάδα του Europe Today. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.